Ξέρετε, η λέξη δημοσιονομικό κενό, μάλλον η φράση, διαφοροποιείται από μέρα σε μέρα. Για παράδειγμα, σήμερα στείλαμε στοιχεία μέχρι και τον Οκτώβριο, που είναι πολύ καλύτερα από αυτά που περίμενε και η Τρόικα και εμείς. Άρα το δημοσιονομικό κενό αλλάζει. Ναι. Πώς άλλες ψάχνουμε. Δεν έχει νόημα. Ψάχνουμε γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Αυτό είναι όλο. Το 1 δισεκατομμύριο αυτό ψάχνουμε σήμερα. Ναι. Αυτό ψάχνουμε σήμερα. Αυτό ψάχνουμε. Όχι 4,5 δις που λέγει ο Άσμουσεν, ούτε 2,9 δις που λέγανε. Έτσι. Αυτά ήταν του παρελθόντος ακριβώς για να δείτε. Άρα είμαστε στο 1 δις. Είμαστε στο 1 δις. Ούτε 500 εκατομμύρια που λέγατε εσείς. Κάτι παραπάνω. Αυτοί κατεβήκαν από τα 3. Εγώ ανέβηκα από τα 500. Ωραία. Άρα θα κλείσουμε κάπου στο 1. Ναι, περίπου. Αυτό δεν θα αλλάξει τα μεγέθη του προϋπολογισμού. Όχι. Ρωτώ, γιατί ο προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει μέσα αυτό που είχατε πει ότι δεν θα περιλαμβάνει εσείς, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Βενιζέλος, όλοι. Δηλαδή δημοσιονομικά μέτρα που αφορούν μισθούς και συντάξεις. Ναι. Ούτε νέους φόρους. Θα δούμε για τους φόρους μετά. Αλλά πάντως νέα δημοσιονομικά μέτρα μισθούς και συντάξεις δεν τα περιλαμβάνει. Περιλαμβάνει. Μήπως μας τα εμφανίσετε λίγο αργότερα. Δεν περιλαμβάνει αυτό που λέμε μέτρα λιτότητας ή όπως λέει σύμφωνη. Η Τρόικα. Παραμετρικές αλλαγές. Μάλιστα. Δεν περιλαμβάνει παραμετρικές αλλαγές. Ας πάμε σε αυτά που λέμε εμείς. Ναι. Μέτρα μειώσεως μισθών και συντάξεων, οριζόντιων και νέους φόρους δεν θα περιλάβει ούτως ή άλλως προϋπολογισμός. Ακριβώς. Ούτε τώρα ούτε τον Απρίλιο. Ούτε τώρα ούτε τον Απρίλιο. Ούτε τον Απρίλιο ούτε τον Ιούνιο. Ούτε τον Απρίλιο ούτε τον Ιούνιο.